Είναι λοιπόν μία έρευνα του Ινστιτούτου YouGov. Δεν είναι έρευνα, δεν είναι exit poll. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν δώσει τις απαντήσεις βγαίνοντας από τις κάλπες. Είναι το Βρετανικό Ινστιτούτο Δημοσκοπήσεων. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι τα ευρήματα ανακοινώνονται έπειτα από υποβολή ερωτήσεων σε προεπιλεγμένο δείγμα, το οποίο θεωρείται αντιπροσωπευτικό δείγμα. Έχουμε λοιπόν ότι 52% είναι υπέρ της παραμονής και 48% υπέρ του Brexit. Τώρα, πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα, μπερδεύοντας τα πράγματα, η εκστρατεία του Leave, υπέρ του Brexit δηλαδή, έδωσε τη δημοσιότητα δική της έρευνα. Δεν λέει ούτε ποιος την πραγματοποίησε, ούτε ακριβώς ποια στιγμή ελήφθησαν αυτά τα νούμερα. Λέει όμως, δίνει το ακριβώς αντίστροφο αποτέλεσμα. Ότι δηλαδή το 48% είναι υπέρ της παραμονής και το 52% υπέρ του Brexit. Τουλάχιστον συμφωνούν στα νούμερα. Συμφωνούν στα νούμερα, δίνοντας ακριβώς την αντίστροφη λοιπόν εικόνα. Πάντως φαντάζομαι ότι μία αποτύπωση της κοινής γνώμης η οποία δεν αναφέρει το δείγμα, δεν αναφέρει τη χρονική περίοδο, δύσκολα. Επίσης έχουμε και το στοιχείο που ανέφεραν πριν και οι συνάδελφοι, ότι ο ίδιος ο Νάιτζελ Φαράτζ έχει παραδεχθεί εμέσως πριν από λίγο ότι μάλλον περνάει οριακά μπροστά η παραμονή. Τώρα, να πούμε ότι οι ενδείξεις που έχουμε από τα μέρη που θεωρούνται ότι είναι υπέρ του Remain, τη Σκωτία και το Γιβραλτάρ, το ποσοστό ήταν πάρα πολύ υψηλό συμμετοχής, οπότε αυτό είναι μια ένδειξη ότι τα πράγματα μπορεί να οδηγήσουν υπέρ της παραμονής, όπως επίσης και το πολύ μεγάλο ποσοστό, 70-80% στο σύνολο της επικράτειας. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον να το επισημάνουμε στο σημείο αυτό. Προς τον παρόν προσπαθούμε και εμείς να διακρίνουμε την εικόνα. Θα έχουμε κάποια αποτελέσματα αργότερα. Θα είμαστε και θα παρακολουθούμε. Εμβληματική φωτογραφία διάψευσης των exit polls είναι από την προεκλογική στρατή του 48 στην Αμερική με αντιπάλους τον Τρούμαν και τον Ντιούι.